Εδώ Greek PC Freak πάλι. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να χρησιμοποιήσουμε το Vegas Pro 13. Για μοντάζ βίντεο είναι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πιο βασικές λειτουργίες. Τώρα θα σας δείξω τα πιο σημαντικά. Θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός και σύντομος. Αρχικά, παίρνετε κάτι που χρειάζεστε για να επεξεργαστείτε. Π.χ. εγώ θα πάρω τα βίντεο που θα ήθελα να ασχοληθώ εγώ. Τα βάζουμε μέσα στο Vegas. Είναι δύο απλά βίντεο είναι, που θα τα ενώσω και θα τα κάνω ένα. Αυτό είναι το βίντεο λοιπόν. Σε γενικές γραμμές βλέπεις εδώ πέρα τις φωτογραφίες που έχει και τα δευτερόλεπτα. Αυτό εδώ πέρα ο μετρητής δείχνει ότι είμαστε στο πρώτο λεπτό, 18ο δευτερόλεπτο, 9 frame, ένατη εικόνα. Δηλαδή τις έχει χωρίσει ήδη αυτό σε κομμάτια. Δεν αλλάζουν δευτερόλεπτα. Μπορούμε να αλλάξουμε βέβαια τη μορφή. Εγώ προτιμώ το time and frames γιατί βοηθάει το να ξέρεις το μοντάζ πότε να κάνεις την εικόνα να σβήσει, πότε να ανάψει και να είναι όλες ίδιες μεταξύ τους. Να μην έχεις μεγάλο κενό, κάποια να βγει γρηγορότερα από αυτό που ήθελες. Πάμε στα πολύ απλά. Θέλουμε να κάνουμε μια εισαγωγή βίντεο και δεν θέλουμε να ακούγεται πολύ δυνατά ο ήχος στην αρχή, αλλά να τον κάνει μια καμπύλη. Παίρνουμε λοιπόν αυτά εδώ πέρα τα βελάκια και τα κάνουμε άμα θέλουμε για το βίντεο fade in, δηλαδή να γίνεται θολή η εικόνα και μετά να ανοίγει. Και το ίδιο για τον ήχο, να ξεκινάει από χαμηλά εντελώς και να ανοίγει σταδιακά. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε για σβήσιμο στα τέλη του βίντεο, στη μέση του βίντεο ή όταν θέλουμε να περάσουμε κάποια εφέ που ενδεχομένως να μην κολλάνε και πολύ με το βίντεο. Οπότε θα τα κάνουμε εμείς έτσι σταδιακά να μπουν στο αυτί του άλλου ή στο μάτι του άλλου. Αρχικά, πρέπει να συνηθίσουμε κάποια πλήκτρα που θα μας κάνουν τη ζωή πολύ, πολύ ευκολότερη στο μοντάζ. Σίγμα για split. Πρέπει να έχουμε πάντα το νου μας ότι ο κέρσορας, άμα είναι πάνω μόνο, π.χ. εδώ πέρα έχουμε τσεκάρει μόνο το βίντεο. Κόβει πάντα τα πάντα σε αυτή τη γραμμή. Όμως, άμα έχουμε πολλά βίντεο μαζί, π.χ. δεύτερη σειρά από βίντεο εδώ πάνω, τα οποία μπορείς να το προσθέσεις έτσι και όταν βλέπεις αυτό το πλαίσιο, βάζεις και παράλληλα να παίζουν τρία βίντεο και με τα zoom μετά πειράζεις ποιο θες να φαίνεται και πού. Π.χ. τώρα, εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση, βλέπουμε μόνο το πρώτο πάνω-πάνω βίντεο. Τα άλλα δύο τα κρύβει. Όμως, υπάρχουν δύο ειδών zoom. Υπάρχει το zoom μέσα στο βίντεο. Ουσιαστικά πάλι θα βλέπουμε μόνο αυτό το βίντεο ή ένα σημείο αυτού του βίντεο, ζουμαρισμένο. Υπάρχει όμως και το zoom εδώ πέρα της εικόνας, το track motion, αυτό το κουμπάκι, το δεύτερο, το οποίο όταν το πατήσουμε μας δείχνει πού βρίσκεται το βίντεο στην οθόνη. Τώρα είναι κεντραρισμένο. Μπορούμε να το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο, extra zoom, ή μπορούμε να το κάνουμε μικρότερο και να βλέπουμε παράλληλα τη δεύτερη εικόνα του βίντεο ή την τρίτη ή όσες έχουμε βάλει. Επίσης μπορούμε να το αλλάξουμε τη διεύθυνση και να παίζει στραβά, ανάποδα, μπορούμε να το κάνουμε αντικατοπτρισμό, όπως και να βάλουμε κάποια εφέ. Μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, το βίντεο αυτό να παίζει εδώ έτσι και να πάμε μετά στη δεύτερη σειρά, στο δεύτερο βίντεο, το οποίο κρύβει το τρίτο βίντεο και να το κάνουμε να φαίνεται και αυτό με track motion. Το κάνουμε και αυτό μικρότερο οπότε και το γυρνάμε από την άλλη μεριά αυτό. Όσο πλησιάζουμε βλέπουμε εδώ τα σύμβολα, αυτό είναι το βελάκι για περιστροφή. Και ας πούμε σε κάποια φάση εδώ πέρα, έχουμε καταφέρει να έχουμε τρία βίντεο και να τα βλέπουμε και τα τρία ταυτόχρονα. Παίρνω αυτό τώρα, πάμε στα green screen και τα λοιπά. Βάζουμε ένα βίντεο που να έχει green screen. Το green screen, παιδιά, είναι να κάνουμε ένα βίντεο δικό μας και να το παίξουμε ότι είμαστε σχολιαστές, π.χ. Links, Jeremy, να πειράξουμε το φωτισμό από πίσω. Π.χ. αυτό που φαίνεται ότι έχει μπλε screen. Είμαστε εδώ πέρα στο μοντάζ τώρα και βλέπουμε ότι έχει ήδη γυρίσει από το προηγούμενο πήρε το track motion. Οπότε να ξέρετε ότι αναγραμμή το track motion δεν το πειράζουμε και άμα θέλουμε διαφορετικό βίντεο πάμε σε άλλη γραμμή και το βάζουμε. Ή αλλιώς παίζουμε με τα keyframes στο track motion. Αλλιώς όλα τα βίντεο σε αυτή τη γραμμή έχουν αυτό το εφέ. Θα είναι γυρισμένα έτσι. Έστω λοιπόν ότι εδώ πέρα θέλουμε ένα καινούριο βίντεο. Το βάζουμε σε καινούρια γραμμή. Τα διαγράφω όλα για να μην μπερδεύεστε. Πάμε στο βίντεο 7. Μπορούμε να κάνουμε καταρχήν το split, το οποίο κόβει και ράβει. Δεν θέλουμε αυτό το μέρος, το κόβουμε, πατάμε split. Μετά πατάμε αυτό το κομματάκι delete και το διαγράφουμε. Αν θέλουμε να κρατήσουμε τον ήχο, πατάμε π.χ. split εδώ, πατάμε δεξί κλικ και πατάμε group remove from. Δηλαδή πατάμε G, το βλέπετε ότι υπογραμμίζει το γράμμα στα αγγλικά το αρχικό, πατάμε G και μετά R. Δηλαδή GR αν πατήσουμε. Αυτά τα δύο είναι πλέον διαφορετικά στοιχεία, δεν είναι μαζί ένα κομμάτι. Μπορούμε να διαγράψουμε μόνο το ένα από τα δύο. Καθώς επίσης μπορούμε να κάνουμε και ένα group από αρχεία δικό μας, π.χ. αυτό. Συν το control πάλι. Και έχουμε επιλέξει μόνο αυτά τα τρία στοιχεία και τα πατάμε ένα group. Αρχικά remove from για να μην τα μπερδέψουμε και μετά group create new. Έτσι τώρα έχουμε ένα group από αυτά τα τρία στοιχεία μαζί.
Αυτό είναι πολύ βολικό για τις μετακινήσεις, αν και χρησιμοποιούμε πάντα το βελάκι εδώ για να μαζέψουμε τα βίντεο και να τα βάλουμε κολλημένο το ένα με το άλλο. Τα βίντεο μας δεν πρέπει να έχουν κενό μεταξύ τους στο τέλος ή στην αρχή, γιατί το YouTube δεν μπορεί να τα δεχτεί. Θέλει να είναι πάντα κολλημένα και να έχουν μια αλληλουχία, να είναι κολλημένα έτσι για να βγει το βίντεο. Συνεχίζουμε τώρα στο blue screen. Πατάμε εδώ πέρα αυτό το βελάκι, το συν, το σταυρό που λέει το Event Effects. Το πατάμε. Και πατάμε στο Sony Chroma Keyer. Εδώ πέρα βρίσκεται. Πατάμε Add. Μπορούμε να βάλουμε πάνω από ένα χρώματα στο ίδιο εφέ. Πατάμε δηλαδή ξανά το συν εδώ πέρα. Βάζουμε άλλο εφέ, ξανά το ίδιο με άλλο χρώμα. Και δείτε τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Διαλέγουμε ποιο χρώμα είναι. Αρχικά πατάμε μπλε. Και μετά παίρνουμε τον cursor και διαλέγουμε πού κοντά βρίσκεται σε εμάς αυτό το χρώμα. Π.χ. εδώ. Μας πήρε ακριβώς ποιο χρώμα είναι. Και τώρα για να το πειράξουμε, κατεβάζουμε το high περίπου εδώ. Και πειράζουμε και το low περίπου κάπου εδώ. Πάμε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό που θέλουμε να αφαιρέσουμε. Και κάπως έτσι αφαιρούμε το blue screen και βάζουμε δικό μας εφέ από πίσω. Σβήνει σιγά σιγά. Μπορούμε να παίξουμε και με τη ροδελίτσα. Πλέον εκείνο το μαύρο μπορούμε να βάλουμε κάτι από πίσω και να κάνουμε το εφέ μας. Δυστυχώς δεν έχει καλό φωτισμό το δωμάτιό μου, οπότε σβήνω και το δικό μου περίγραμμα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά μπορούμε, δείτε τώρα τι μπορώ να κάνω, ας πούμε. Έχω κάνει blue screen εδώ πέρα εγώ και μπορώ σε αυτό το σημείο να βάλω το βίντεό μου από κάτω και να βλέπετε ότι υπάρχω στο βίντεο του υπολογιστή σε αυτό το σημείο και είναι παράλληλα δύο βίντεο. Κάπως έτσι μπορείτε να κάνετε το μοντάζ σας. Να σας δείξω ακόμα μια σημαντική λειτουργία, θα ήταν το switches. Πάμε π.χ. σε ένα βίντεο που έχει πολύ χαμηλό ήχο, όπως αυτό εδώ. Βλέπουμε ότι αυτός ο ήχος είναι καταρχήν στο ένα channel από τα δύο στο left, οπότε channels right only δεν έχει τίποτα, το left only έχει το αριστερό channel που είναι αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε. Δεξί κλικ, switches, το πρώτο εδώ πέρα, και πατάμε normalize. Κατά αυτόν τον τρόπο ενισχύει τον ήχο τόσο όσο ώστε να μην κοπεί κάποιο, π.χ. αυτό το σημείο. Όπως επίσης υπάρχει και το switches, invert phase, το οποίο κάνει να ακούγονται ανεστραμμένα, δηλαδή να ακούγεστε κάπως οι χαμηλές σας να ακούγονται στα ψηλά και ακούγεται λίγο παράξενο ήχο σαν ρομπότ. Αυτό δεν είναι κάτι που χρειάζεται σε πολλούς, μόνο σε αυτούς που κάνουν μουσικά κλιπ κτλ. Μπορείτε επίσης να βάλετε εφέ στον ήχο, audio event effects. Μπορείτε να κάνετε ενίσχυση. Βασικά υπάρχουν πάρα πολλά. Distortion, ας πούμε, κάνει την ενίσχυση, το equalizer τα ίδια. Ακριβώς το Amplitube κάνει τα ίδια. Έχει πάρα πολλά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Με όποιο σας βολεύει πιο πολύ χρησιμοποιείτε. Εγώ π.χ. το Distortion, το Express Effects πατάμε Add. Okay. Και διαλέγουμε πόσα decibel πιο πάνω πάει. Distortion 50%, τώρα θα κάνει βρωμιά στον ήχο ουσιαστικά, αλλά τον ενισχύει κιόλας. Πατάμε και εδώ πέρα αυτό το εφέ λίγο. Και Enable Hard Clipping, ισχυρό κόψιμο να επιτρέψει. Σημαίνει ότι μπορείς να το κάνεις να κοπεί αυτό εδώ πέρα η γραμμή, ας πούμε, αυτό το spike εδώ πέρα, το οποίο χαλάει όλη τη μορφή του ήχου, γιατί μόνο αυτό το σημείο είναι ο περιορισμός, όλα τα άλλα είναι περίπου στα ίδια. Πατάμε μετά Event Effects του Audio και πατάμε Save. Ονομάζουμε, άμα θέλουμε, και το preset μας, ας πούμε, ενίσχυση 50% στάνταρ, άμα έχουμε μπάντα ή άμα θέλουμε πάντα να κάνουμε ακριβώς το ίδιο σε πολλά βίντεο. Και εν τέλει, αφού έχουμε τελειώσει με τα βίντεο μας και την επεξεργασία, πρέπει να τα βγάλουμε. Πατάμε File και Render As. Τώρα εδώ πέρα έχει μια πληθώρα από βίντεο, ας πούμε MP4, AVI, έχει πάρα πολλά, ακόμα και σκέτο ήχο να βγάλουμε από όλο αυτό. Όμως υπάρχουν κάποια στάνταρ πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να βγει ένα τέλειο βίντεο για YouTube. Αυτό είναι το Customized Template μου, το δικό μου το όνομα σας Sony και GPU, γιατί βοηθάει και η κάρτα γραφικών να βγαίνει ακόμα πιο γρήγορα. Δείτε εδώ τις άριστες ρυθμίσεις για YouTube 1080p. Video Format AVC, High Definition, του 1080p είναι αυτή η ανάλυση. Profile το high έχει μόνο. Entropy Comeback, Frame Rate ακριβώς 30, δεν το έχει στην αρχή, γράφετε εσείς 30,000, αλλιώς δεν θα βγει. Pixel το αφήνουμε στο 1 το ratio. Τα bitrate τώρα είναι πόσο μεγάλο όγκο θα πιάνει το βίντεό μας. Ουσιαστικά είναι η συμπίεση του βίντεο. Όσο μεγαλύτερο το bitrate, τόσο μικρότερη η συμπίεση και τόσο πιο καθαρό και αγνό το βίντεο. Όμως τα megabyte γίνονται γίγκα σε κάποια στιγμή. Π.χ. ένα δεκάλεπτο βίντεο με 8 megabyte το δευτερόλεπτο μας βγάζει περίπου 550 megabyte
σε ένα δεκάλεπτο βίντεο ή αλλιώς 55 MB το λεπτό. Δεν υπάρχει εδώ πέρα, το γράφουμε γι' αυτό 8 εκατομμύρια γράφουμε bytes. Υπάρχουν και καλύτερες συμπιέσεις, αλλά θα σας τρώνε πολύ ώρα στο ανέβασμα, ειδικά με το ελληνικό ίντερνετ. Render if using GPU if available, σημαίνει ότι άμα έχετε κάποια κάρτα γραφικών η οποία είναι συμβατή με ας πούμε CUDA ή με OpenGL, είναι αυτό που έχουν οι AMD συνήθως, βοηθάει και αυτή στο rendering για να βγει ακόμα πιο γρήγορα. Και το CUDA είναι αυτά που έχουν οι Nvidia κάρτες. Αλλιώς πατάμε στο using CPU only, άμα δεν έχουμε μια κάρτα που είναι συμβατή, για να μην μπαγκαριστεί το βίντεο. Άμα μας μπαγκαριστεί το βίντεο και κολλήσει στο 0% και δεν βγαίνει λόγω GPU, πατάμε αυτή την επιλογή εδώ πέρα. Αποθηκεύουμε αυτό, ας πούμε, τέλειο YouTube 1080p. Και κάθε φορά που θα έχουμε το Vegas, υπάρχει αυτό το component εδώ πέρα, το οποίο μας βοηθάει να βγει το βίντεο. Επειδή το βίντεο άρχισε να γίνει ήδη μακρύ και δεν θέλω να μακρηγορήσω κι άλλο, τελειώνω εδώ πέρα. Όποιος θέλει κάποια άλλη διευκρίνηση, πείστε ένα σχόλιο κάτω και θα βοηθήσω. Κάντε like αν σας άρεσε, dislike αν δεν σας άρεσε και subscribe για να βλέπετε κι άλλα βίντεο από μένα. Γεια σας. Πάμε στην καρτέλα του ήχου να δούμε και εδώ πέρα τις ρυθμίσεις. Θέλουμε ρυθμό δειγματοληψίας 48.000, 384 kbps per second είναι για τα Full HD. Αυτά. Π.χ. βλέπουμε εδώ πέρα το μικρόφωνο μου ότι είναι μονοφωνικό, παίρνει μόνο από τη μία γραμμή. Κάνουμε δεξί κλικ, channels, και θέλουμε να κρατήσουμε μόνο το αριστερό, γιατί είναι το πάνω το αριστερό και το κάτω το δεξί. Έτσι έχουμε το σταθερό ήχο να τον κάνουμε στέρεο. Αλλιώς θα ακουγόταν μόνο στο αριστερό ηχείο κάποιου χρήστη που θα ακούσει το μοντάζ μου.